φαγητό και ποτό. Ήταν και φέτος τα στοιχεία που κυριάρχησαν στο υπαίθριο γλέντι που στήθηκε παραμονή πρωτοχρονιά στο κέντρο της πόλης. Από το μεσημέρι, ο οδός Βασιλέως Ηρακλείου ήταν απροσπέλαστη από χιλιάδες Θεσσαλονικείς, οι οποίοι γιόρτασαν τον ερχομό του νέου χρόνου. Την ίδια ώρα, πολλοί ήταν οι καταναλωτές που κατέκλυσαν την αγορά του ιστορικού κέντρου της πόλης για να κάνουν τα τελευταία ψώνια για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, παρά τις αυξημένες τιμές σε σχέση με πέρσι. Κινήθηκε η αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα. Πιστεύω ότι οι πτώσεις πρέπει να είναι γύρω στο 20% συνολικά και στα τρόφιμα και στα είδη ένδυσης και υπόδεισης. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία από τη μια μεριά δίνονται στον κόσμο, πιστεύω ότι πάνε σε φόρους, πάνε σε τέλη κυκλοφορίας. Όλοι εδώ και οι πελάτες που συζητάμε μεταξύ μας, όλοι συνεχώς πληρώνουν κάτι στο κράτος. Και δεν περισσεύουν πολλά χρήματα πλέον, ούτε ακόμη και για τα τρόφιμα. Αυξημένη. Η κίνηση, οι τιμές ίδια με πέρσι νομίζω, δεν έχει διαφορά μεγάλη. Τώρα ανέβηκαν τιμές, αλλά εντάξει, καλές τιμές είναι. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ακριβές από πέρσι. Από τις τιμές που είχε πέρσι είναι πιο αυξημένες, ναι. Και αρκετά, κανένα 2 ευρώ. Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά αύριο και μεθαύριο και θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου.